Τα περιγράμματα απόψε έχουν τη χαρά και την τιμή να υποδέχονται τον εκλεκτό μου φίλο κύριο Γιώργο Κεντρωτή, καθηγητή του Τμήματος Ξενογλωσσών, μετάφραση διερμηνίας, μεταφραστή, ποιητή. Ο κύριος Κεντρωτής είναι κοσμήτορ του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αγαπητέ Γιώργη, σε ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή. Και σε παρακάλεσα να είμαστε μαζί στην αποψινή μέρα που θα την αφιερώσουμε στην Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Εσύ μου είπες, δε, να την αφιερώσουμε ειδικά στον Μποντλέρ. Γιατί στον Μποντλέρ, και επίτρεψέ μου εδώ, να διαβάσω μία στροφή από την μεταφρασμένη ποίηση, μετάφραση δική σου. «Και από τον καιρόν εκείνον βίων προφήτου διάγω, ζω μονήρης». Και τρυφερά τους ερημότοπους η θάλασσα αγαπάω, στα πένθη πάντα γελώ και οδύρομαι στις πανηγύρεις του πιο ξινού ίνου, ότι είναι η γεύση του απαράμιλη εκτιμάω. Αντιφατικός. Ο Μποντλέρ. Par excellence, κατ' εξοχήν. Αλλά... Γιατί Μποντλέρ λοιπόν, την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα της ποίησης που είναι 21η Μαρτίου. Μάλιστα. Γιατί ο Μποντλέρ, πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, μα είναι μεγάλος ποιητής. Βέβαια την ημέρα αυτή υποτίθεται ότι εορτάζουν όλοι οι ποιητές, μικροί μεγάλοι, αναγνωρισμένοι και μη αναγνωρισμένοι. Αλλά ο Μποντλέρ είναι για τη μοντέρνα ποιήση ότι είναι ο όμοιρος για την ποιήση εν γέννη. Είναι ο πατέρας της νεότερης, της νεωτερικής Κάπου ποιήσης. Τον χαρακτηρίζεις θεμέλιο φθόγκο. Δεν είναι υπερβολή. Ναι, με δανεισμένος όρος από τη μουσική βεβαίως. Αν είναι να ξεκινήσεις να μιλάς παίζοντας μουσικά για την ποίηση, πρέπει από τον Μποντλέρ να ξεκινήσεις, και αυτό δεν είναι η άποψή μου. Θα έλεγα ότι είναι αντικειμενική η άποψη και εγώ απλώς αποδεχόμενος αυτήν την άποψη την αναπαράγω. Ευχαρίστως βεβαίως την αναπαράγω. Ποια είναι η τομή, γιατί προηγήθηκε της ποίησης του Μποντλέρ η ποίηση του Πούσκιν, του Χάινε, του Γκέτε, του Σερβάντες, ρομαντικών, του Δάντι, πολύ πριν, ναι, όλα του αυτά, Δάντι, όλα αυτά, που ξέρω με τον οποίο Δάντι έχεις εκτεταμένα ασχοληθεί. Βεβαίως. Ο Μποντλέρ είναι ο πρώτος που εισάγει ως θέμα της ποίησης το κακό. Και δεν το κάνει για να προκαλέσει. Δεν θέλει να ξυπάσει κανέναν, δεν θέλει να φοβήσει κανέναν. Το κάνει γιατί είναι, το έκρινε ότι είναι αναγκαίο να γίνει. Η ποίηση μέχρι και τις ημέρες του είχε, επίτρεψέ μου Κώστα να πω, ότι είχε μπουκώσει με καλοσύνη. Δηλαδή, ο έρωτας είναι αγνός, τα συναισθήματα είναι πάντοτε θετικά και ακόμα κι αν είναι αρνητικά υπάρχει happy end, καλό και βίωνο τέλος. Ο γάμος θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, θα δικαιωθεί ο αδικαίωτος και ο φτωχός. Μπορεί να μην γίνει πλούσιος, αλλά δεν θα είναι πλέον φτωχός. Στη θεματική του Μποντλέρ, το κακό μπαίνει με έναν τρόπο, όχι για να προκαλέσει, επαναλαμβάνω, αλλά για να εκπνευματιστεί. Όταν ο Μποντλέρ ομιλεί για περιθώριο, για κυνηγημένους, για περιθωριακούς, για καταραμένους, για πορνικούς έρωτες, για φτώχες. Δεν το κάνει γιατί του αρέσει το περιβάλλον. Ήταν το ακριβώς αντίθετο ο ίδιος και πολιτικά επίσης. Ήταν ένας πολύ συντηρητικός ο άνθρωπος. Θα έλεγα μάλιστα ότι ήταν αντιδραστικός, καθόλου προοδευτικός με την έννοια που δίνεται πλέον στις μέρες μας. Απλώς εισάγει το κακό διότι είναι μια τέρα incognita στην ποίηση. Δεν την έχει πραγματευτεί κανείς την ποιητική αυτή ύλη, η οποία είναι πολύ πλούσια, πολύ περιεκτική και εν πάση περιπτώσει δείχνει τη νέα εποχή, η οποία νέα εποχή είναι η εποχή της ερχόμενης βιομηχανικής επανάστασης, όπου τα πάντα πλέον μέσα στον κόσμο του μόλις γεννημένου και αναδυόμενου καπιταλισμού είναι απολύτως νέα, νεοπαγή και άγνωστα. Σήμερα, αν πούμε ότι είναι κατανόητο
να συναντιούνται δύο σε ένα δρόμο και να μην μιλάνε ή να κάθονται απέναντι στο λεωφορείο που τους μεταφέρει και να μην μιλάνε. Τότε αυτό ήταν σοκ. Γιατί να μην μιλάς στον συνάνθρωπο πώς, μα στις μεγαλοπόλεις όπου είχε αρχίσει να αναδεικνύεται η βιομηχανία και να διατυπώνονται οι πρώτες δομές του προλεταριάτου. Ακριβώς αυτή η αγνωσία, το να μην ξέρεις πού θα έρχεσαι και πού θα πας και να μην ξέρεις ποιος είναι ο διπλανός σου και τι θέλει από εσένα, ήταν πράγματα τα οποία η ποιήση δεν τα έχει πραγματευτεί. Και σύμφωνα με τον Μποντλέρ και με πολλούς άλλους, η ποιήση δεν είναι μόνο για να λέει το καλό. Πιο καλό, το προκατασκευασμένο καλό. Η ποιήση μιλάει για τα πάντα. Ο Μποντλέρ είναι ο πρώτος που ανοίγει διάπλατα την πόρτα και φέρνει θέματα τα οποία οφείλω να πω ότι συγκίνησαν πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν μιλάμε πλέον για τη μορφή, μιλάμε για το περιεχόμενο, για το θέμα. Που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η ουσία της ποίησης, αλλά είναι κάτι που συγκινεί πάντοτε. Δηλαδή, το να περάσει μία μαυροφορεμένη κοπέλα, χείρα η ίδια, οι γονείς της είχαν πεθάνει, πένθοφορούσε, εν πάση περιπτώσει, και να τραβήξει το βλέμμα του ανθρώπου που την παρατηρεί καθώς περνάει στον δρόμο και γράφει ένα ποίημα για αυτή, για το κάλος της, για την μορφή της, για το ότι την ερωτεύτηκε, αλλά που δεν θα την ξαναδεί μάλλον ποτέ μέσα στην πολυάνθρωπη πόλη του Παρισιού. Είναι ένα θέμα που συγκίνησε πολλούς πολλούς ποιητές στη διαδρομή των μετέπειτα χρόνων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έφυγε τώρα, μου έρχεται ο Φαμπρίτσιο Ντε Ανδρέα από την Ιταλία, ένας σπουδαίος τραγουδοποιός που είχε γράψει ένα πολύ ωραίο ποίημα, ο Σκαρύμπας, ο δικός μας, ο Καριωτάκης, ο Ουράνης. Άνθρωποι οι οποίοι συγκινήθηκαν από αυτή την τυχαιότητα ενός συμβάντος. Κάτι που δεν είναι έτοιμο εξ αρχής, που δεν το περιμένεις. Λοιπόν, ο Μποντλέρ είναι όντως αντιφατικός. Βέβαια, είχε και μια αντιφατική ζωή προσωπικά. Προσωπική. Η Εύχης γράφει για ταξίδια που ίδιος δεν έκανε ποτέ. Ένα ταξίδι έκανε να βάγισε το πλοίο στο οποίο ήταν επάνω και μετά όλα τα ταξίδια ήταν στους δρόμους των ενδόξων Παρισίων. Στα ένδοξα Παρίσια ταξίδευε πώς, παρατηρώντας τους διεχόμενους αυτούς που περνάγανε μπροστά του, ο ίδιος ήταν incognito. Δεν καταλάβαινε κανείς ότι αυτός εκείνη την ώρα εργάζεται, σε εισαγωγικά η λέξη, ποιεί. Εκείνη την ώρα παρατηρεί και ποιεί. Και έβλεπε τους αχθοφόρους, τους σκουπιδιάριδες, τους μεθυσμένους, τους εραστές που μάλωναν, τους χαρτοπαίχτες που είχαν τελειώσει το παιχνίδι τους, τη χαρτοπαιξία τους. Έβλεπε επίσης τι να πω, ανθρώπους που ήσαν τυφλοί, που ήσαν κουτσοί, που πέρναγαν από τους δρόμους, που περιέφεραν τη δυστυχία τους. Αυτός έβλεπε αυτό το εντός εισαγωγικών κακό μπροστά του. Αυτό είναι καλό, είναι κακό και το εκπνευμάτισε. Δηλαδή το έντυσε ποιητικά και έκανε μια ανθολογία. Δηλαδή πήρε από όλα τα κακά κάτι για να κάνει το κακό με κάπα κεφαλαίο. Όχι επειδή το ήθελε, αλλά το εκθέτει ποιητικά. Κάπου αναφέρεις, γιατί η έκπληξή μου σε αυτό το βιβλίο είναι ότι μετά την ποίηση που καταλαμβάνει περί τις 500 σελίδες υπάρχει και ένα κείμενο εκτεταμένο 300 σελίδων που είναι ουσιαστικά ένα δεύτερο βιβλίο, τα επιλεγόμενα. Σελίδες. Μου κλέβεις 370 σελίδες. Όχι, είναι 370 σελίδες. 370. Ναι, χαριτολογώ τώρα. Ναι, είναι επιλεγόμενα τα οποία έρχονται όχι να εξηγήσουν, δεν χρειάζεται και μια ιδιαίτερη εξήγηση, να σχολιάσουν, θα έλεγα, ελεύθερα. Λες εκεί λοιπόν ότι επιθυμούμε το καλό, αλλά εμείς, 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι του πλανήτη αυτού, είμαστε αυτοί που είμαστε, με όλα τα κακά τα οποία περιγράφει με τον ποιητικό του τρόπο. Μα ακριβώς, και ο Μποντλέρ ούτε σατανιστής, ήταν ένας πιστός καθολικός μάλιστα, ούτε, να το πω μια λέξη, ήταν με πολιτικούς όρους, ήταν αντιδραστικός. Ήταν και εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία έχει γίνει βεβαίως, παρόλο που πέρασε από τα οδοφράγματα και 2-3 μέρες, αλλά όλη του η έγνοια ήταν, όντας στα οδοφράγματα, να βρεθεί ένας τρόπος να του φρικιστεί ο πατριός του, δηλαδή ο σύζυγος της μητέρας του,
τον οποίο ο Μποντλέρ δεν ήθελε να τον βλέπει. Όλοι του ο καημός ήταν αυτό. Και αυτή είναι η προσωπική του περιπέτεια. Η προσωπική του περιπέτεια. Άρα, αναφέρεσαι στο 1871, τα δοφράγματα του 1871. 48, το 48. Α, τα πρώτα 48. Δοφράγματα. Νόμιζα την κομμούνα. Γιατί όχι, νομίζω έχει ήδη πεθάνει. Είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει. Δεν αναφέραμε τα στοιχειώδη, τα βασικά βιογραφικά του. Γεννιέται. Το 1821 και φεύγει από το μάτι του τον κόσμο το 1866. 46 ετών. Νέος. Νέος σχετικά. Νεότατος για τα σημερινά δεδομένα, προχωρημένης ηλικίας για τα, για τότε. Από τα τότε. Λόγω, είχε προσβληθεί από συμφυλή. Λες ότι ήταν καθολικός, ήταν αντιδραστικός, τα ποίηματά του απαγορευτήκανε. Πέρασε από δίκες. Ναι, και αποκαταστάθηκε εδώ, πολύ αργά. Πρέπει να πω, γιατί όταν μου είπες για την ποίηση και τη σημερινή ημέρα να κουβεντιάσουμε για τον Μποντλέρ, θυμήθηκα μία πολύ φτωχή έκδοση, εκδόσεις Μαρή, δεκαετία. Θα είναι πολύ καλή έκδοση. Την αδική λιγάκι η εμφάνιση η μετάφραση Γεωργίου Σημειριώτη. Βεβαίως. Είναι πολύ καλή η έκδοση, τα ποίηματα είναι πάρα πολύ καλά. Τα ποίηματα εδώ είναι 163. Εδώ ναι, πρέπει να είναι γύρω στα 70. Α, είναι 70. Ναι, γύρω στα 70. Ο Σημειριώτης μετέφρασε συνολικά 81 ποίηματα, κάτι τα μισά περίπου όπως έχει κάνει. Και θεωρώ ότι είναι από τους μεταφραστές στους οποίους οφείλουμε τη γνώση μας για τον Μποντλέρ. Με πολύ περίσκεψη και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα μετέφρασε τα ποίηματα αυτά σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν εύκολο και προσπάθησε να κρατήσει και την ομοιοκαταληξία και το μέτρο και το πέτυχε. Και μπορούν να διαβαστούν άνετα και σήμερα. Κάποιες μικρές λέξεις θα μπορούσαν βεβαίως να ενοχλήσουν το γλωσσικό μας αισθητήριο σήμερα, αλλά αυτό το λέω για έπαινο, δεν το λέω για ψόγο. Αυτό βγήκε το βιβλίο. Οι μεταφράσεις του Μποντλέρ από το Σημειριώτη γίνονταν, το ξέρω πολύ καλά, εν προόδο από το 1945 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Μάλιστα ο καλός μας φίλος, ο συνάδελφος, ο Νίκος Παπαδημητρίου, μου είπε ότι στο σπίτι του, των γονιών του, ο Σημειριώτης, που ήταν φίλος των γονιών του, τους διάβαζε μεταφράσματα από τον Μποντλέρ στην Ομίγυρη και μετά γινόταν συζήτηση, πιο πολύ για να δει πώς ακούγονται αυτά τα πράγματα από ανθρώπους που καταλάβαιναν βεβαίως και γαλλικά και ποιήση. Εσύ εδώ έχεις και την γαλλική εκδοχή, την πρωτότυπη εκδοχή, βεβαίως, και την δική σου. Εντάξει, είναι για άλλες εποχές, Κώστα μου. Εδώ επιγράφεται το βιβλίο αυτό το σχετικά σύντομο, τα απαγορευμένα ποίηματα. Δεν είναι αλήθεια. Και οφείλω να σου πω ότι δεκαετία του 70, όταν το διάλεξα από κάποιο φτωχό βιβλιοπολίτη της Αθήνας που δεν θυμάμαι ποιο, το διάλεξα όχι γιατί γνώριζα τον Μποντλέρ, αλλά γιατί με ήρκε ο τίτλος, τα απαγορευμένα ποίηματα. Και γιατί απαγορευμένα? Ναι, διότι 6 από όλα τα ποίηματα του Μποντλέρ ήταν απαγορευμένα με δικαστική απόφαση. Τα άλλα επετράπησαν να κυκλοφορούν από το καθεστώς της λογοκρισίας που ίσχυε και στη Γαλλία και παντού. 6 ήταν όλα και όλα τα απαγορευμένα, τα οποία με δικαστική απόφαση του 1949, παρακαλώ. Στη Γαλλία της Ελευθερίας του Λόγου. Δόθηκε η δυνατότητα να ξανατυπωθούν και να κυκλοφορούν σαν σώμα ποιημάτων, γιατί τα άνθη του κακού. Στην ουσία είναι ένα μεγάλο ποίημα, το οποίο υποδιαιρείται, θα λέγαμε, σε 163 μικρότερα ποίηματα από πολύ μικρά των 10 στίχων, τα πιο πολλά είναι σονέτα και αρκετά λίγο μεγαλύτερα. Όλα έμετρα και όλα με έναν τρόπο παραδοσιακό στη μορφή, αλλά εντελώς νεωτερικό στο περιεχόμενο, όπως επίσης εντελώς νεωτερικό τρόπο στη διαχείριση του σταθερού υλικού, αυτού που δεν έχει ενδιαφέρον μέχρι τότε για την ποίηση. Και γι' αυτό ανακαλύπτουμε τον Μποντλέρ συνεχώς, γιατί αυτός πήγε πιο μπροστά από την εποχή του. Γενικώς τα μεγάλα πνεύματα προηγούνται της εποχής του. Ήταν ήδη ένας ποιητής αναγνωρισμένος στα χρόνια του, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Αν κάνουμε μία σύγκριση με τα Ενελάδη, κάτι σαν τον Καβάφη, σαν την περίπτωση Καβάφη, όπου ο Καβάφης όταν ήταν ζωντανός, ήταν ένας καλός, γνωστός ποιητής, όχι ο μέγας ποιητής, ο παγκοσμίως μεγας ποιητής των
ημερών μας. Μάλιστα ο Καβάφης, μια και το έφερε η κουβέντα, είχε μεταφράσει ένα ποίημα του, του Μποντλέρ, του Βοδελέρου, όπως μετέγραψε το όνομα στα ελληνικά, και το οποίο το, είχε, το μετάφρασμά του το είχε εντάξει μέσα σε ένα ευρύτερο ποίημα δικό του. Δηλαδή είχε βάλει στίχους δικούς του, τη μετάφραση, και κατόπιν έβαλε και άλλους στίχους δικούς του. Είναι η αλληλουχία κατά των Βοδελέρων. Mm-hmm. Το ποίημα Correspondance που το μεταφράζει αλληλουχία. Ο Σημεριώτης, το υπέροχο αυτό ποίημα, το Correspondance, το μεταφράζει θαυμάσια και αξεπέραστα κατά τη γνώμη μου αντιμιλήματα. Δηλαδή ομιλίες που γίνονται η μία με την άλλη, σαν να ομιλούν πράγματα τα οποία αντιτίθενται, αλλά στην ουσία έρεται η αντίθεσή τους και έχουν μια correspondance, μια συσχέτιση. Συναντώνται. Συναντώνται. Γι' αυτό και προτίμησα να το μεταφράσω συσχετισμοί. Είναι καλύτερη η μετάφραση του τίτλου του Σημεριώτη, δεν το συζητώ, συζητεί, όμως αν τη δανειζόμουν, στην ουσία θα την έκλεβα. Mm. Ενώ εκεί πρέπει να μείνει άπαξ, το έχει πει αυτός. Όλοι οι άλλοι που το μεταφράσαμε το ποίημα αυτό προτιμάμε τη λέξη συσχετίσεις ή συσχετισμοί. Θα σε ρωτούσα βέβαια για τις δυσκολίες της μετάφρασης της ποίησης. Βεβαίως. Αλλά πριν να πω ότι μου θύμισες, επειδή παρουσιάζεται και από το Σάρτρ, ο Μποντλέρ, βέβαια, την περίπτωση του Ζενέ, που τον πιάνει ο Σάρτρ, γράφει ένα πολύ ομπόδες βιβλίο. Και ουσιαστικά αυτό που παρουσιάζει ο Ζενέ ως αμαρτία, απορνία και όλα τα άλλα, ουσιαστικά μας λέει ο Σάρτρ ότι ο Ζενέ τα αγιοποίησε. Τα έρη είναι, ακριβώς. Ήδη όταν διάβαζε Ζενέ νόμιζε που διάβαζα τελετές μυστηρίου θρησκευτικού. Έδινε ο Ζενέ, χωρίς να είμαι ειδήμων, αλλά έχω διαβάσει αρκετά Ζενέ, όχι το βιβλίο του Σάρτρ για τον Ζενέ, δεν το έχω διαβάσει, δεν έχει σημασία, όμως ξέρω το πνεύμα του Σάρτρ. Ο Ζενέ έδινε αφορμές για να παραπλανηθούμε. Είμαστε και πιο νέοι, οπότε πιο εύκολα γλιστράει κανείς όταν είναι νέος. Όταν είναι βέβαια μεγάλος, πέφτει. Και, αλλά ο Μποντλέρ, για τον Σάρτρ και για τον Μπατάιχ, είναι η περίπτωση εκείνη του ανθρώπου που εισάγει το κακό για να μας διδάξει το καλό. Εισάγει τη σύγκριση, η οποία γίνεται αυτόματα. Εάν το καλό δεν έχει παράγοντα με τον οποίο να συγκριθεί, το καλό δεν υπάρχει. Όταν εισάγεται το κακό, αυτομάτως το καλό αναδεικνύεται και υπερέχει. Δηλαδή, ο πιστότερος υπηρέτης του καλού είναι το κακό. Ο καλύτερος συνήγορος του Θεού είναι ο διάβολος. Για τον διάβολο δεν υπάρχει συνήγορος. Και ας λέμε να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Δεν υπάρχει συνήγορος. Ο διάβολος είναι ο συνήγορος του αγαθού Θεού. Αυτό ο Μποντλέρ το ξέρει ως πιστός καθολικός. Επειδή γνωρίζει περί της ταυτότητας των αντιθέτων. Δηλαδή την coincidentia oppositorum. Να πέσει το ένα απέναντι στο μείον ένα. Δηλαδή το θετικό με το αρνητικό. Και αυτό οδηγεί σε μία άρση, σε ένα ξεπέρασμα. Οπότε ο Μποντλέρ, ως πιστός καθολικός που είναι, υπηρετεί δια των λιτανιών του σατανά και δια των ευλογιών του διαβόλου την αγαθότητα και την παντοδυναμία του υπερτάτου όντως που είναι ο Θεός των χριστιανών. Είναι πιστός χριστιανός ο Μποντλέρ. Δεν είναι σαταγιστής, αλλή μόνο. Μην ξεχάσω, μέσα στις σημειώσεις μου συγκράτησε ένα στίχο, επειδή αναφέρθηκες σε εκείνη τη μαύρο φορεμένη, την οποία περιγράφει ο ποιητής, με έναν ελκυστικό τρόπο, με τι τρόπο παρουσιάζει τα χείλη του εραστή που φίλησε την νεκρή σύντροφό του. Είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είχαν δοκιμαστεί στην ποίηση μέχρι τότε. Έρχεται ο Μποντλέρ και τα εισάγει πρώτος και μετά έρχονται οι μαθητές του Μποντλέρ. Οι οποίοι είναι? Οι λεγόμενοι καταραμένοι ποιητές. Uh-huh. Ο Βερλέν, ο Ρεμπό, βεβαίως. Ο μεγαλύτερος Μαλαρμέ. Ο Ρεμπό. Ο Μαλαρμέ μετά, ο οποίος στην ουσία γράφει μουσική με την ποίησή του. Ο Βαλέρη, ο οποίος κατ' εμέ είναι ο πιο κοντινός στο πνεύμα
του Μποντλέρ. Μεταγενέστερος. Και μεταγενέστερος. Και κατ' εμέ ίσως είναι ο καλύτερος μποντλερικός ποιητής της Γαλλίας ο Βαλέρη. Αλλά δεν είναι μόνο μποντλερικός. Ο Βαλέρη είναι και Βαλέρη, είναι δηλαδή και αυτόφωτος ο ποιητής. Και μετά έρχονται όλοι οι μεγάλοι υπερρεαλιστές. Ο Μπρετόν, ο Ιλιάρ, ο... Μα νομίζω ο υπερρεαλισμός, εδώ το διάβασα, είναι από τον υπερνατουραλισμό του Μποντλέρ. Ο υπερνατουραλισμός του Μποντλέρ οδηγεί μέσω του Απολινέρ, που ήταν ο ηθήνων νους, στους υπερρεαλιστές, στους σουρεαλιστές, ακριβώς. Και βέβαια φτάνουμε μέχρι τον μεγάλο ποιητή, τον Ρενέ Σαρ, όπου ο Μποντλέρ μέσα εκεί κυκλοφορεί άνετα. Δηλαδή, ο Μποντλέρ σημάδεψε όχι την γαλλική λογοτεχνία μόνο, σημάδεψε την παγκόσμια λογοτεχνία. Και στην Ελλάδα είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τον Μποντλέρ από φερέγγιους διαμεσολαβητές. Είτε μετέφρασαν ένα ή δύο ποίηματα, όπως Φερρυππίν ο Καριωτάκης, που κατ' εμέ είναι ο επιφανέστερος μποντλερικός, είτε γράφοντας αλλά μανιέρα τον Μποντλέρ. Δηλαδή, γράφοντας ποίηση, σαν να ήταν ο Μποντλέρ ο συγγραφέας. Και ο επιφανέστερος όλων είναι ο Νίκος Καβαδίας, τον οποίο τον γνωρίσαμε καλύτερα και τον δοξάσαμε μετά θάνατον. Όσο ζούσε, ήταν μάλλον ένας γραφικός ποιητής, βλάσφημος κεφαλογίτης, ο οποίος κάτι έλεγε εκ των υστέρων, μετά τον θάνατό του, και βέβαια και με τη μελοποίηση των τραγουδιών του από τον Θάνο Μικρούτσικο, να λέμε και την αλήθεια, έγινε ένα είδος μεγάλου λαϊκού ποιητή. Που είναι όμως μεγάλος λαϊκός ποιητής και κατά βάθος είναι 100% ο Μποντλέρ. Η θεματολογία του είναι μια συμπίκνωση της μποντλεριανής ποιήσης. Ιδίως το ποίημα έχει γαλλικό τίτλο «Mal du départ», η δυσθυμία που προκαλεί η αναχώρηση. Έχει μέσα, είναι σαν να διαβάζουμε τις μελαγχολίες, τις λόξες, τα νεανικά πάθη, το σοκ του θανάτου, ό,τι δηλαδή απασχόλησε τον Μποντλέρ, την πλήξη επίσης, ό,τι απασχόλησε τον Μποντλέρ σε όλη του τη ζωή. Αυτό το σπλίν. Γιώργο, θα μας επιτρέψεις να ξεκινήσουμε με το σπλίν, τη μοχθηρία ή τη σπλίνα, στο δεύτερο μέρος. Παρακαλώ. Και να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, αφού πω εδώ και κάτι που ήρθε στο νου, ότι και ο Παλαμάς ήταν ένας κοσμογυρισμένος που δεν ταξίδεψε έξω από την Αθήνα. Ναι. Μου θύμισε στην περίπτωση του Παλαμά. Και αυτό λέγοντας... αγαπούσε τον Μποντλέρ πολύ. Για τον Μποντλέρ. Είχε μιλήσει γι' αυτόν. Να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ. Παρακαλώ. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Περιγράμματα δεύτερο μέρος με τον κύριο Γιώργο Κεντρωτή, κουβεντιάζουμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της ποίησης, κατά την επιλογή του Φιλτάτου Γεωργίου, του κυρίου Κεντρωτή, επιλέξαμε τον Μποντλέρ, συγκεκριμένα το ογκοδέστατο αυτό έργο, το οποίο είναι τη επιμελία εκδοθέν του κυρίου Κεντρωτή, εκδόσεις Gutenberg, και περιέχεται 163 ποίηματα του Μποντλέρ. Να πω ότι 21 Μαρτίου καθιερώθηκε από το 2000 ως Παγκόσμια ημέρα της ποιήσεως. Η συνδρομή και μεγίστη του Βασίλη Βασιλικού, ναι, βέβαια, ήταν τότε πρέσβης στην UNESCO και εκρίθη ότι η καταλληλότερη ημέρα θα πρέπει να είναι η ημερία, γιατί έχει ημέρα ή νύχτα. Που είναι η ποίηση. Η σημέρα ή η νύχτα. Και τώρα, με όσα προείπαμε στο πρώτο μέρος, νομίζω ότι ο Μποντλέρ είναι η σημέρα ή η νύχτα. Με την αντιφατικότητα του καλού και του κακού. Ότι είναι όμως αντιφατικός, είναι αντιφατικός. Τώρα τα ποσοστά της αντίφασης, τα ημερήσια και τα νυχτερήσια, δεν τα γνωρίζω. Και μην θορυβηθεί κανείς για το νυχτερήσια. Η λέξη είναι από τον Ευρυπίδη. Υπάρχει λέξη αυτή. Λοιπόν, οι δυσκολίες της μετάφρασης, στο έχω ξαναθέσει αυτό το ερώτημα, διότι ασχολείσαι συστηματικά με τη μετάφραση, διδάσκεις τη μετάφραση, αλλά η ποίηση μεταφράζεται. Όλα μεταφράζονται. Mm-hmm. Όλα μεταφράζονται με κάποιο τρόπο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι για να βγει αυτό το βιβλίο, χύθηκε, όχι υδρότας, αίμα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα από τα δύσκολα δεν βγαίνει χωρίς να χυθεί αίμα.
και χαριτολογώντας, αλλά και κυριολεκτώντας θα πω, μπορεί να χύθηκε και λίγο από το αίμα του Μποντλέρ. Το λέω αυτό εν συνειδήσει του ότι όταν μεταφράζεις, δεν σε ενδιαφέρει τόσο τι λέει το πρωτότυπο, όσο τι λέει το μετάφρασμα. Το πρωτότυπο διαβάζεται πρωτοτύπος από τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας του πρωτοτύπου, από τους Γάλλους και τους Γαλλόφωνους. Το μετάφρασμα διαβάζεται από τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας προς την οποία μεταφράζουμε. Άρα αυτό που πρέπει να έχει κατά νου ο μεταφραστής δεν είναι το τι θα χαθεί, αλλά βεβαίως και θα χαθεί κάτι. Υπάρχουν τρόποι να χαθούν όσο το λιγότερα. Μπορώ να πω ότι έκανα πολύ μεγάλο αγώνα, επαναλαμβάνω, έκανα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, κυριολεκτικό συγχύθηκε αίμα, για να μην αφήσω αμετάφραστο ούτε σημείο στίξεως. Αυτό γίνεται με κάποιο τρόπο. Όμως, δεν λέει το ίδιο ο Μποντλέρ στο Γάλλο και στον Έλληνα. Γιατί ο Έλληνας έχει προσλάβει τον Μποντλέρ με τα μέτρα των προηγουμένων μεταφράσεων του Μποντλέρ στα ελληνικά, ενώ ο Γάλλος προσλαμβάνει τον Μποντλέρ με το μέτρο της γλώσσας του, η οποία εξελίσσεται ερήμην της εξελίξεως της ελληνικής. Είναι ασύμπτωτες οι πορείες των γλωσσών. Ο μεταφραστής λοιπόν πρέπει να κινηθεί πάνω σε μία, πώς να το πω, σε μία μαθηματική συνάρτηση, όπου το μόνο σταθερό στοιχείο είναι το πρωτότυπο, το τυπωμένο. Το πώς θα ερμηνεύσει, πώς θα αναγνώσει, είναι και αυτό ο μεταβλητή. Όλα τα λένε μεταβλητά. Λοιπόν, είμαστε στον 21ο αιώνα. Μεταφράζουμε έναν ποιητή των μέσων του 19ου αιώνα. Κλασικό. Αυτό είναι δύσκολο, διότι ο κλασικός είναι ένας ογκόλυθος, ο οποίος βαραίνει πιο πολύ από τους μη κλασικούς ποιητές. Είναι ένας γνωστός ποιητής, αλλά πιο δύσκολο να μεταφερθεί. Πρέπει ο μεταφραστής να λάβει υπόψη του όλη την διαδραμούσα μεταφραστική πορεία του ποιητή στην πατρίδα μας. Και τι πορεία είναι αυτή, με εκατοντάδες μεταφράσεις. Πολλά ποιήματα έχουν μεταφραστεί πάνω από 10 και 15 φορές. Και αυτά να τα πει στον 21ο αιώνα, που έχει εδώ αρχίσει και 19 έτη. Δηλαδή, κοντεύουμε να κλείσουμε 1/5 αιώνος ήδη. Και αυτό να διαβάζεται από τους σημερινούς αναγνώστες. Να έχει την πατίνα του παλαιού, να θυμίζει Γαλλία, αλλά να είναι ελληνικό κείμενο. Θα μου πεις τώρα, Κώστα, ότι παραβιάζω ανοιχτές θύρες. Όχι, εντοπίζω ανοιχτές θύρες. Και βεβαίως, έχω μια αρχή. Όταν το πρωτότυπο έχει ρυθμό, έχει μια καταληξία, εγώ ως μεταφραστής οφείλω να το μεταφράσω με ρυθμό και με μια καταληξία. Και μάλιστα όχι όπου θέλω, όπου έχει και ο ίδιος θα βάλω και εγώ. Εντάξει, θα θετήσω μερικά πράγματα, δηλαδή εκεί που είναι 12 ή 14 συλλαβές του πρωτοτύπου, εγώ αναγκαστικά θα επεκταθώ στις 17, 18, 19 πολλές φορές, 21 μερικές φορές συλλαβές, γιατί οι ελληνικές λέξεις είναι μεγαλύτερες κατά την ποσότητα των συλλαβών από τις γαλλικές. Θα φροντίσω όμως να μην έχω τομές στην 8η σύλλαβη, να μην θυμίζουν κακό 15-σύλλαβο ή κλασικό 15-σύλλαβο, να μην γίνεται δημοτικό τραγούδι. Είναι αστός ποιητής ο Μποντλέρ, άστεος ποιητής, δεν είναι του λόγου και του βουνού. Είναι της βιομηχανικής εποχής ποιητής. Έχει μουσική, αλλά έχει και μουγκριτά μέσα το ποίημά του. Όποιος διαβάζει το πρωτότυπο, τα ακούει. Όποιος διαβάζει, ξέρει να διαβάζει το πρωτότυπο, τα βλέπει και τα ακούει και τα αισθάνεται και πρέπει να τα μεταφέρει. Γι' αυτό και είπα ότι χύνεται αίμα στη μετάφραση. Και βέβαια το όλον πρέπει να διαβάζεται χωρίς κομπιάσματα. Κάπου γράφεις, Γιώργο, ότι για να μεταφράσει τον Μποντλέρ πρέπει να γεννηθεί ένας ποιητής για τον ποιητή. Βέβαια, πώς θα γίνει αλλιώς, δεν γίνεται διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δεν έχεις δώσει μάχες στον ποιητικό στίβο, αν δεν έχεις δοκιμαστεί, γυμναστή θα είναι η σωστή κουβέντα, στο γυμναστήριο, στην προπόνηση, αν δεν έχεις προπονηθεί, δεν μπορείς να κατεβείς σε επίσημο αγώνα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ο Μποντλέρ στην Ελλάδα έχει μια τεράστια προϊστορία, την οποία ο μεταφραστής οφείλει να την, θα την πω τη λέξη, να την παίζει στα δάχτυλα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να μεταφράσεις Μποντλέρ αν δεν ξέρεις τι και πώς έχει μεταφραστεί. Ισχύει για όλους βέβαια αυτό, δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να τα λες, εγώ δεν θέλω να επηρεάζομαι. Τότε δεν κάνεις.
Οφείλει να επηρεάζεσαι. Πού ξέρω, ακούστηκε. Δηλαδή, παίζει θέατρο και δεν έχει δει πώ παίζουν οι άλλοι, πώ σκηνοθετούν άλλοι. Δηλαδή, τραγουδά και δεν. Θα ακούσει πώ τραγουδάει ο άλλο. Γράφει μουσική και δεν. Αγνοεί τι έχει γραφτεί πριν τη μουσική. Γράφει ποιήση και δεν ξέρει τι έχει γραφτεί και πώ έχει γραφτεί. Mm. Και βεβαίω πρέπει να βάλει και το λιθαράκι σου, τη δική σου συνεισφορά, έτσι ώστε η ποιήση, η μεταφρασμένη, να διαβάζεται σήμερα, να απηχεί και το παρελθόν και αυτό να γίνεται με βάση αυτά που ακούει το σημερινό αυτή. Υπάρχει μια ωραία παρατήρηση ενός πολύ μεγάλου Ιταλού ποιητή, του νομπελίστα, του Eugenio Montale, ο οποίος όταν μετέφρασε το Σέξπιρ, και αυτό μου είχε μείνει από την πρώτη μέρα που το διάβασα, έλεγε, εγώ μετέφρασα τον Σέξπιρ με το αυτί, όχι με το μάτι, non per l'occhio, μα per l'orecchio. Δηλαδή, θέλω αυτό να ακούγεται ιταλικά και να ακούγεται με βάση τον Ιταλό αναγνώση του σήμερα, που θα διαρκέσει και λίγο παραπάνω στο μέλλον, γιατί οι μεταφράσεις έχουν ζωή 50 χρόνια, το πολύ, 60 χρόνια. Αυτή τη μικρή δόξα, πρέπει ο μεταφραστής που δεν είναι αμεληταία. Και τα πρωτότυπα κάποια εταιρεία δεν το ξέρουν, μερικά μονάχα ξεφεύγουν. Ο μεταφραστής πρέπει λοιπόν αυτό να το τηρεί. Άκουσα πολλές ώρες στο YouTube απαγγελίες ποιημάτων του Μποντλέρ από μεγάλους Γάλλους ποιητές και τραγουδιστές, από τον Μισελ Πικολί, από τον Ζακ Μπρέλ, για να ακούσω πώς ακούγεται και πώς αυτό μπορεί να μεταφερθεί στα ελληνικά. Το ίδιο κάνω όταν μεταφράζω από τα ιταλικά. Απαραίτητος θα ακούσω τον Βιτόριο Γκάσμαν, ο οποίος πολλά ποίηματα απαγγείλει. Γιατί η ποίηση πρέπει να απαγγέλλεται. Δηλαδή, αυτό που διαβάζουμε κατά μόνας χαμηλόφωνα ή άφωνα, πρέπει να μπορούμε και να το πούμε και κυρίως να ακούγεται. Και εμείς δεν το ακούμε, αλλά και αυτοί που το ακούν να καταλαβαίνουν. Εκεί είναι η δυσκολία της. Και να ανασένουμε στο σωστό σημείο. Στο σωστό σημείο, βεβαίως. Βεβαίως, να κάνουμε τις αναγκαίες παύσεις που υπάρχουν στο πρωτότυπο. Δεν μας πιέζει, δεν μας κυνηγάει κανένας. Με ηρεμία διαβάζουμε τα κείμενα και βεβαίως δεν μεταφράζουμε με βάση το λεξικό. Το λεξικό έχει ημερομηνία λήξεως και ημερομηνία της εκδόσεώς του. Μετά οτιδήποτε είναι νέο. Το λεξικό το φτιάξαμε για να διδασκόμαστε τη γλώσσα σε μια της μορφή και μόνο. Ναι. Στη μετάφραση το λεξικό είναι το τελευταίο που θα συμβουλευτούμε. Πρέπει πρώτα να συμβουλευτούμε το νου μας. Εκτός κι αν είσαι ένας Παπαδιαμάντης, ο οποίος μετέφραζε από λεξικά. Ναι, όχι Παπαδιαμάντης, μετέφραζε από λεξικά, ψάχνοντας να βρει τις άγνωσες λέξεις. Mm-hmm. Πόσες μετέφραζε τις άγνωσες λέξεις έχει σημασία. Εκεί έχει σημασία, γιατί και ο Μποντλέρ μεταξύ μας. Μεταφραστικά φτιάχνει τα άνθη του κακού. Mm-hmm. Δηλαδή, να πει μια κουλιά νερό, συγγνώμη. Στον Μποντλέρ οφείλουμε την ευρωπαϊκή ζωή του Έντγκαρ Άλαν Πόε. Του μεγάλου αυτού ποιητή, μεγάλου αυτού λογοτέχνη, συγγραφέα. Διαβάζοντας τον Ποέ, μιμούμενος τον Ποέ, μιμούμενος δημιουργικά τον Ποέ, γιατί η μίμηση είναι δημιουργική, αλλιώς είναι μαϊμούδισμα, γράφει τα δικά του ποιήματα θέλοντας να συνομιλήσει, να κάνει μια correspondence, να κάνει ένα αντιμήλυμα, όπως έλεγε πολύ όμορφα ο Γιώργος ο Σημειωγιώτης, ο Γιώργης ο Σημειωγιώτης για την ακρίβεια, να κάνει ένα αντιμήλυμα. Έτσι λοιπόν και ο μεταφραστής του Μποντλέρ πρέπει να κάνει ένα αντιμήλυμα με τον Μποντλέρ. Ο ρομαντικός Έντγκαρ Άλαν Πόε. Βεβαίως. Χρονικά. Κατά τη. Και ήταν τυχερός ο Πόε που έπεσε στα χέρια του Μποντλέρ, γιατί και άλλοι είχαν ασχοληθεί με τον Πόε λιγότερο, αλλά με τον Μποντλέρ έγινε εισβολή του Πόε στην Ευρώπη, ευτυχώς. Από την Αμερική. Από την Αμερική. Ένας μέτριος, ημιάγνωστος ποιητής, ημιάγνωστος σημαίνει ότι τον ήξεραν μόνο οι ποιητές, και είναι άλλος, μπαίνει στην Ευρώπη τροπεούχος, σαν στρατιλάτης. Βέβαια αυτό με την παρακίνηση, την παρόθεση του Μποντλέρ. Και ευτυχώς, γιατί αλλάζει η ροή της ποιήσης. Θα μου πει κανείς, και σιγά τι έγινε. Α, απολύτως τίποτα. Μα απολύτως τίποτα. Δεν είναι εφευρέσεις τα ποίηματα. Δεν φτιάχνεις γρήγορα, τι να σας πω, το φαγητό. Δεν είναι βραστήρας η ποίηση. Δεν είναι ανελκυστήρας η ποίηση. Δεν είναι υπολογιστής η ποίηση. Ναι. Η ποίηση δίνει χαρά. Για όποιον μπορεί να την αισθανθεί. Για τους υπόλοιπους, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάντως η χαρά, θα επανέλθουμε στον αστό Μποντλέρ. Το 19ο αιώνα ήταν μεγαλύτερη από ότι τον 21ο. Δηλαδή, ενθυμούμε τώρα
γεμάτα στάδια και το Βοσνησιάνσκι. Α, να απαγγέλει. Να απαγγέλει. Αλλά πάμε. Το Γεφτουσέγκο. Το Γεφτουσέγκο. Πάμε. Χιλιάδες κόσμος στις πλατείες. Ναι, είναι ασύλληπτα πράγματα, τα οποία όμως συνέβησαν τον 20ο και πάμε στο 19ο. Έχει να πάρουμε την περίπτωση την πιο γνωστή στα ελληνικά μας πράγματα του Βύρονος. Ήταν οι Αστέρες. Διαβαζόντουσαν όχι μόνο στις ακριβές επαύλεις, αλλά και στα καπηλιά. Παντού. Λατρευόντουσαν, όπως είπες. Βέβαια, κάποιοι ποιητές που λατρεύτηκαν στην εποχή τους, και το χαρακτηριστικό το παράδειγμα το ελληνικό είναι ο Αχιλλεύς Παράσχος και η αδελφή Σούτση, όχι κακοί ποιητές, ούτε η Σούτση, ούτε ο Παράσχος, κάθε άλλο. Ποιητές. Αλλά η λατρεία αυτή δεν δικαιολογήθηκε εκ των υστέρων. Εγώ νομίζω ότι ήταν δείγμα και της εποχής εκείνης, ο Παράσχος. Ναι, βεβαίως, αλλά ένας ποιητής που γράφει μόνο για την εποχή του, είναι καταδικασμένος να ξεχαστεί μέσα στην εποχή του. Δηλαδή, την ώρα που θα πέσει η τελευταία φτιαριά χώμα, είναι και το τέλος του. Καλά, η απορία μου είναι πως λατρεύτηκε εκείνη την εποχή, τέλη 19ου αιώνα. Όχι, υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, ειδικά στο 17ο και 18ο αιώνα, πάρα πολλά παραδείγματα. Ελασσόνων που έγιναν μείζονες. Ναι, και το αντίθετο. Διάτοντες αστέρες. Και εκείνοι που έγραψαν και δοξάστηκαν, και από αυτούς έχει μείνει ένα ποίημα χάρη να αναμνήσεως πια. Πάμε στον αστό Μποντλέρ. Είπες ότι ο Μποντλέρ είναι αστός, αλλά γράφει για τα αρνητικά του άστεως. Ναι, βέβαια. Ανέφερες ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συναντιόμαστε, αλλά δεν χαιρετιόμαστε, γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό του άστεως. Και μιλάμε για τους σκουπιδιάριδες, για τους μέθυσους επίσης, για τις γριούλες που περπατάνε μαζί-μαζί και ζητιανεύουν, για τους γέροντες που κάποιοι αυτοί είναι σακάτιδες ή είναι τυφλοί και δεν βλέπουν. Γράφει και τον Κύκνο Εύχη σε ένα ποίημα και τον παρουσιάζει. Το ασταθές βήμα του Κύκνου του θυμίζει αυτούς που δεν έχουν, που δεν είναι ατιμελείς. Ενδιαφέρεται πολύ για τα πορνεία των άστεων. Να θυμίσουμε ότι το Παρίσι τότε δεν αριθμούσε πληθυσμό πάνω από κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Ήταν όμως η υπερπληθής πόλη για τότε. Σε αυτή την πόλη λοιπόν τον ενδιαφέρουν χώροι όπως η εμπορευματοποίηση του έρωτα. Μα δεν είναι ο μόνος. Μα είπες ότι πέθανε και από σύφυλλη. Ναι, ναι. Σύχναζε ο ίδιος. Πέραν του ότι τα σαλόνια είχαν και σε παρέ. Και οι μετρέσες ήταν μετρέσες όλων, δεν είναι μετρέσα ενός. Δεν είναι μετρέσα ενός. Μάλιστα υπάρχει και ένας πολύ ωραίος πίνακας. Δεν θυμάμαι τον ζωγράφο. Κακός. Αλλά είναι στο Μουσείο της Βουδαπέστης και λέει εδώ είναι η Τάδε, η οποία είναι η μετρέσα του Μονέ, του Κλόντου Μονέ, του μεγάλου ζωγράφου και του Καρόλου Μποντλέρ. Κι άλλων 100 βεβαίως, αλλά αυτή ήταν η πιο ονομαστή. Ήταν το ήθος της εποχής όπως αυτό, δηλαδή το επέβαλε το ήθος αυτό. Το επέβαλε το ήθος αυτό. Βέβαια ο Μποντλέρ ήταν και η... Αυτό όμως το χαρακτηρίζει και το συσχετίζει με την εμπορευματοποίηση που βεβαίως πάντα υπήρχε. Αλλά στα μέσα του 19ου αιώνα ανοίγει τα φτερά της. Γίνεται φετίχ για να χρησιμοποιήσουμε όρους κοινωνικής ανάλυσης. Avant la lettre, δηλαδή πρωτού μιλήσει ο Μάρξ για αυτά, ή πάνω στην εποχή εκείνη που είχε αρχίσει να μιλάει για αυτά τα πράγματα, ο Μποντλέρ αυτά τα είχε δει ποιητικά. Γι' αυτό και επιφανείς μαρξιστές όπως ο Μπένιαμιν ή ο Λούκατς. Έντινη μέτρα και ο Αντόρνο, έντινη μέτρα. Σχολή Φραγκφούρτης ακριβώς. Ασχολήθηκαν με το φαινόμενο του Μποντλέρ ως ενός καλλιτέχνη διανοούμενου ποιητή. Ενός homme de lettres, ενός ανθρώπου των γραμμάτων εν γέννη όμως και με όλα τα γράμματα κεφαλαία, που μίλησε για πράγματα που ήρθε κατόπιν η οικονομία και η κοινωνιολογία να πραγματευτεί, ως σαν να τα είχε δει. Και φαίνεται ότι τα είχε δει μέσα στα ποίηματά του. Αλλά αυτό είναι το χάρισμα, νομίζω, του ποιητή. Βέβαια, και ο Μπρέχτ. Διείδε. Βεβαίως. Και ο Μπρέχτ, ο οποίος δεν ήταν πιο αθώος άνθρωπος του κόσμου, όταν μίλησε αυτός δεκαράδες αφιέρωσε όλες και όλες τον Μποντλέρ, αλλά δεν έκρυψε το θαυμασμό του, γιατί μετέφρασε και ένα ποίημα, ένα κομμάτι από ένα ποίημα. Έβλεπε στον Μποντλέρ έναν προάγγελο του Μάρξ από την απέναντι πλευρά. Όπως ήταν προάγγελος του Μάρξ από την απέναντι πλευρά κάποια χρόνια νωρίτερα, αλλά συνέπεσε χρονικά με τον Μποντλέρ και ο Μπαλζάκ. Μόνο που ο Μπαλζάκ αυτά τα έγραφε
στο γόνατο μεν, αλλά δεν είναι του γονάτου γραφή, για να επιζήσει. Στα υπέροχα μυθιστορήματα του Μπαλζάκ, που μιλάει για την κοινωνική κατάσταση της ανερχόμενης κοινωνικής τάξης και του, και του αναδυόμενου κουρανεργάτου. Διήγαν λοιπόν και οι δύο αυτά τα οποία ο κοινός νους ή το κοινό μάτι δεν διαβλέπει. Δεν διαβλέπει ακριβώς. Αυτό είναι το χάρισμα της ποίησης και της λογοτεχνίας. Και αναφέρθηκε σε δύο λογοτέχνες, οι οποίοι είναι συντηρητικοί. Βεβαίως, είναι αντιδραστικοί είναι. Μόνο που ο Κάρολος Μάρξ, ό,τι έμαθε για τη Γαλλική Επανάσταση, το έμαθε μέσα από τις σελίδες του Μπαλζάκ. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ο αντίπαλος, ο εχθρός, για να το μιλήσω με μοναχιστικούς όρους, είναι η ασφαλέστερη πηγή των πληροφοριών, ενώ ο φίλος συνήθως συσκοτίζει, αν δεν εμποδίζει κιόλας, συσκοτίζει τα άπαρτα. Ή το κακό σε σχέση με το καλό. Ακριβώς. Για να αναφερθώ σε κάτι πολύ ωραίο αυτό. Που είπε στο πολύ πρώτο μέρος. Πολύ ωραίο αυτό. Πριν φτάσουμε στον επίλογο, γιατί πλησιάζουμε στον επίλογο, μαθαίνω εδώ από τα επιλεγόμενά σου ότι δεν ήταν πολυμαθής ο Μποντλέρ. Πώς ένας άνθρωπος μη πολυμαθής έχει τέτοια διορατικότητα? Να πω κάτι, το καταμαρτυρούσαν, διότι προφανώς δεν έπαιζε στα δάχτυλα τις αρχαιολογικές, φιλολογικές, ενδεχομένως και φιλοσοφικές γνώσεις που είχαν άλλοι, ακαδημαϊκοί ενδεχομένως, προφεσόροι στα πανεπιστήμια που ήδη τότε άρχισαν να γιγαντώνονται. Ο Μποντλέρ έχει πρωτότυπη σκέψη. Έχει σκέψη δηλαδή μη καθιερωμένη ακόμα. Και λίγο πολύ εθεωρούνται οι απόψεις του, θα πω τη λέξη είναι λίγο παλιά, φιλιναφήματα, μπουρδολογίες. Mm. Δηλαδή, ό,τι βγάζεις από τον εαυτό σου και δεν μπορεί να το υπομνηματίσεις, βλέπε τάδε, 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 μια ασθένεια η οποία κατατρώγει το ακαδημαϊκό σώμα αιώνες τώρα, δεκαετίες τώρα. Ο Μποντλέρ καταθέτει την πρωτότυπη του σκέψη. Δεν έχει ανάγκη να υπομνηματίσει, να δώσει τη footnote. Γιατί σήμερα δυστυχώς λατρεύουμε τις footnotes, τις υποσημειώσεις. Ο Σαν να έχει καταργηθεί η πρωτότυπη σκέψη και πρέπει να ελέγξουμε ποιος είναι ο καλύτερος αναπαραγωγός ήδη παρηγμένης σκέψης. Μου θυμίζει τη σχέση Βιτκενστάν και Ράσελ. Του έστειλε το πόνημά του ο Βιτκενστάν και του λέει: ο Ράσελ δεν έχει υπομνήματα, στο απορρίπτω. Ναι. Βέβαια μετά τον αναγνώρισε ως μεγάλη φιλοσοφική. Και θυμάσαι του είπε ο Βιτκενστάν. Ναι, αλλά δεν κατάλαβες τίποτα. Ήταν ο επόπτης του διδακτορικού. Ακριβώς. Και αν ο Ράσελ δεν κατάλαβε τίποτα, είναι δύσκολο για όλους εμάς. Ναι. Αλλά έχει μια ωραία κουβέντα ο Βιτκενστάιν εκεί που λέει να μην μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ακούγεται σαν μπαμπαδίστικη, σαν μπαμπάς ή μαμαδίστικη. Επειδή διάβαζα, όπως σου είπα, πρόσφατα, διαλεκτική του διαφωτισμού. Μετά είδα στο YouTube μια συνέντευξη του Μαρκούζε. Ναι. Ρωτά τον Μαρκούζε, μα είναι δύσκολος ο Αντόρνο. Και η απάντηση του Μαρκούζε, ναι, σε κάποια σημεία δεν τον καταλαβαίνω κι εγώ. Οπότε παίρνω περί χαρίς το φίλο μου τον Αριστίδη και του λέω, μην ανησυχείς, δεν τον καταλαβαίνεις εσύ, εγώ, αλλά δεν τον καταλάβει και ο Μαρκούζε. Άρα καλώς παρευόμεθα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Επειδή έχεις τον επίλογο στα τελευταία λεπτά, θα σου δώσω αφορμή με αυτή την ερώτηση. Μήπως το ότι δεν ήταν πολυμαθής του επέτρεψε να είναι πρωτότυπος? Οπότε να κάνω και ένα αρνητικό σχόλιο. Όχι, σε αυτό ίσα. Επίσης αρνητικό σχόλιο που έκανες εσύ για την ομάδα στην οποία των καθηγητών πανεπιστημίων. Να πω κάτι. Όταν κάποιος λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναλεχθεί, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή τα αποδέχεσαι και τα εξετάζεις, δύσκολο, θέλει σθένος μεγάλο, είτε τα απορρίπτεις γιατί αυτά δεν έχουν ξαναγραφτεί. Μα αν όλοι λέγαμε εκείνα τα οποία έχουν ξαναγραφτεί, δεν θα γράφαμε τίποτα. Και ποιο είναι το χρονικό σημείο που αποφασίζουμε ότι μέχρι εδώ γράφουμε, από εδώ και πέρα αναπαράγουμε? Η πρωτοτυπία. Είναι εν της πράγμαση, δηλαδή διαπιστώνεται εν της πράγμαση. Την εποχή της φωτογραφίας δεν μπορούμε να κάνουμε αναπαραστατική ζωγραφική. Δεν γίνεται, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα πρέπει να αλλάξει ο ορούς. Το ίδιο τηρουμένο των αναλογιών ισχύει για όλους τους τομείς του επιστητού. Την εποχή των κινητών τηλεφώνων, το να λατρεύεις τη μανιβέλα σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα. Ναι, ως αντικείμενο είναι όμορφο, δεν λέω όχι, αλλά μην αρχίσουμε τώρα να γυρνάμε τη μανιβέλα για να πιάσουμε γραμμή μέσω κέντρου να μας συνδέσουν με. Και θα γίνει και σύνδεση, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν οι αντιδράσεις μπροστά στο καινούργιο, οποιοδήποτε και αυτό,
το καινούργιο και αν είναι, αγαπητέ Κώστα, πιο πολλοί δηλώνουν πανικό. Και είναι πολύ εύκολο να πεις ότι κάποιος δεν τα ξέρει τα πράγματα. Ωραία, για πες τα εσύ που τα ξέρεις τότε, τι θα μας πεις. Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και ο παλιός μύθος του κόρακα, ο οποίος το μόνο που μπορεί να επαναλάβει είναι το κρα-κρα, ισχύει και εδώ. Κρά-κρά έχουμε ακούσει. Πες μας και κάτι άλλο. Κάν το κουρά-κουρά τουλάχιστον. Βάλε κάτι παραπάνω. Ή αφαίρεσε κάτι. Ο Μποντλέρ αυτά τα είδε και ευτυχώς που τα είδε και επέμεινε και είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι τα βλέπουν και επιμένουν. Δηλαδή, αυτό που ζήσαμε με τον υπερρεαλισμό, που σήμερα λατρεύεται, πριν 50, 60, 70 χρόνια, τους πέταγαν ντομάτες. Ότι είναι ακατανόητα. Καθόλου ακατανόητα δεν ήσαν. Ή τότε δεν τα καταλάβαιναν. Γιώργο Κεντρωτή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα φίλε, κύριε Παλιδίν. Γιώργο Κεντρωτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρήσιμα πράγματα που είπαμε. Και ζήτω η ποιήση. Και ζήτω η ποιήση μια στιγμή. Αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα ποιήσης. Ημέρα σήμερα. Να είστε καλά. Γεια σας.